συμφωνηθέμε. Οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απομηχανή για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προστατεύσουμε τον πλανήτη, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές από την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως πιστεύω ότι σε αυτή την κοινή προσπάθεια που αφορά τη δέσμευσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές δεν περισσεύει κανείς. Και δεν είναι ποτέ αργά όλοι να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους και τις πράξεις τους προκειμένου όλοι μαζί να δεσμευθούμε ότι θα προστατεύσουμε το μέλλον αυτού του πλανήτη, θα προστατεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει προχωρήσει αργοπορημένα σε σχέση με το ότι έπρεπε να έχει συνειδητοποιήσει πολύ νωρίτερα τις αναγκαίες αλλαγές για την κλιματική αλλαγή, αλλά έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα με γοργούς ρυθμούς. Πιάνουμε τους στόχους του 2020 σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας και είμαστε απολύτως αισιόδοξοι ότι θα πιάσουμε και το στόχο του 2030. Στόχος μας για το 2030, να θυμίσω, είναι να έχουμε το 50% της παραγόμενης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών μας στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι σε μια τοποθεσία στον πλανήτη που έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον ήλιο, το νερό, τον αέρα, τον φυσικό πλούτο δηλαδή για την παραγωγή ενέργειας. Και με αυτή την έννοια να συμβάλλει στο πλαίσιο που της αναλογεί στην μεγάλη προσπάθεια για να σταματήσουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να δημιουργήσουμε μια προοπτική πιο ευίωνη για τις επόμενες γενιές. Αυτή τη μεγάλη δέσμευση επαναβεβαιώσαμε σήμερα και πιστεύω ότι στείλαμε από κοινού ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και ας ευχηθούμε αυτό το μήνυμα να το ακούσουν όλοι, γιατί επαναλαμβάνω, σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο κανείς δεν περισσεύει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να συμβάλλουμε.